Ήμουνα στα διόδια και ο μπροστά μου, αντί να πληρώσει, άνοιξε το παράθυρο, τους έδωσε ένα μπαλάκι του τένις, του άνοιξαν την μπάρα και έφυγε. Είχε Τσιτσιπάς. Πού πας? Για κυνήγι πάω. Καλά, έτσι θα πας. Δεν έχεις πάρει τίποτα μαζί σου? Ναι, μωρέ, δεν μ' αρέσει να κουβαλάω πολλά πράγματα. Είμαι ελαφροκυνηγός. Τύπος κυνηγετικού όπλου που δεν πετυχαίνει ζώο ούτε στο μισό μέτρο. Vegan. Και στον μπακλαβά έβαζα γαρίφαλο, και στο κοκκινιστό έβαζα κανέλα, και στα σουτζουκάκια έβαζα κίμινο. Η κοπέλα δεν εκτίμησε τίποτα. Ήταν μπαχάριστη. Και πώς πέθανε? Ηλεκτροπληξία. Πού? Στο βοηθητικό μπάνιο. Τι λες τώρα? Τζάμπα και βερβεσέ. Τον χτύπησε υψηλή τάση και έμεινε τυφλός από το ένα μάτι. Έπαθε βραχυκύκλωπα. Βρήκαμε ένα τραυματισμένο πουλί και το πήγαμε στο κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής. Του έκαναν όλες τις εξετάσεις, μέχρι και ακτινογραφία κόρακος. Ρε φίλε, είμαι απίστευτος. Τι προφητεία ήταν αυτή που έκανα πάλι? Μοστράδαμος. Αποφάσισα να αλλάξω πάροχο ρεύματος εξαιτίας ενός φουσκωμένου λογαριασμού. Ήταν εκαθοριστικός. Ο νέος πάροχος μας έστειλε τον πρώτο λογαριασμό στην άλλη μεριά του δρόμου. Μάλλον θα ήταν απέναντι. Ναυάγει σε φορτηγό ψυγείο που μετέφερε μεγάλες ποσότητες παγωτών. 20.000 εύγες κάτω από τη θάλασσα. Του δίνει το περίστροφο, ο Ρωμαίος βάζει μια σφαίρα μέσα, γυρνάει το γεμιστήρα και τον κλείνει απότομα. Τραβάει τη σκανδάλη και πέφτει νεκρός. Ρώσικη Ιουλιέτα. Πάω σε έναν συνάδελφο στη δουλειά και του ζητάω ένα στυλό. Μου σκάει ένα χαστούκι και μου δίνει το στυλό. Ήταν σκάμπυλο. Ρε μαλάκα γκούντα, κάνε πιο πέρα, δεν χωράμε. Εσύ ρε μαλακισμένο Ροκφόρτ, τι κοιτάς? Γουστάρεις τα μπουκά? Άντε κάνε κανένα μπάνιο βρωμάς. Μανούρι. Ήρωας της ελληνικής επανάστασης που λάτρευε τα γλυκά. Νικηταράς ο Τουρτοφάγος. Για μαρτυρίες από ομάδες πολιτών ενάντια στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Οι γνωστές σε όλους μας ομάδες καταστολής. Οικονομικός δείκτης που μετρά πόσα ζευγάρια παπούτσια έχει ο καθένας μας. Το κατακεφαλήν υπόδημα. Ταινία δράσης όπου αριστεροί ιδεολόγοι κάνουν κόντρες με γρήγορα αυτοκίνητα. Οι μαρξιστές των δρόμων. Ταινία για έναν ομοσπονδιακό αστυνόμο που κυνηγά ένα φυγά και κρατάει συστηματικά σημειώσεις για την καταδίωξη. Το ημερολόγιο της Tommy Lee Jones. Μας είπαν ότι θα ακυρώσουν το διαγωνισμό για το νέο λογότυπο της εταιρείας. Τελικά όντως τον ακύρωσαν. Κράτησαν το λόγο τους. Όπως περπατούσε ο Ιησούς στην έρημο, βλέπει κάτι φαρισαίους να κατηγορούν μια γυναίκα για μοιχεία. Γυρίζει και τους λέει: «Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο». Και του απαντά ένας φαρισαίος: «Μα Ιησού, εδώ είναι έρημος, δεν έχει πέτρες». Και απαντά ο Ιησούς: «Παντού υπάρχει ένας λίθος». Χαρτί για χειροτεχνίες που μπορούμε να το φάμε κιόλας. Καλαμποκογκοφρέ. Ναυτική σαλάτα με δύο υλικά. Αγκυροντομάτα. Έκανα γιόγκα με ένα δάσκαλο, αλλά δεν μιλούσε καλά τη γλώσσα. Τα ελληνικά του ήταν τσάκρα πάτρα. Του ζητήσανε να φτιάξει μια τοιχογραφία με το μυστικό δείπνο στην εκκλησία και αυτός έφτιαξε ένα χάρτη της Ελλάδος. Έκανε αγεωγραφία. Λοιπόν, σου δίνω στανταράκι, έλευση και ανθρώπου στη γη τα επόμενα 1000 χρόνια με απόδοση 2,5. Αν κερδίσεις μου βγάζεις ένα 20%. Profit Ηλίας. Χάζευα τις προάλλες στη συμφωνική ορχήστρα της ΣΕΡΤ που έπαιζε κάποια έργα του Μπετόβεν και σε κάποια φάση ξεκινάει ένα από τα όργανα να παίζει ό,τι να είναι, ό,τι του κατέβαινε. Ήταν βιολοντσέλο. Στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης έφτασαν Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ με τους Ισπανούς να κατακτούν το βαρύτιμο τρόπαιο καθώς κατάφεραν να μαγειρέψουν καλύτερα. UEFA Champions League. Μέλος της στρογγυλής τραπέζης με έντονη οικολογική δράση. Ο βασιλιάς Αρκτούρος. Γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο της Μόρντορ, Σαουρονίδα, από που όταν έχει καλό καιρό βλέπεις μέχρι Σαλαμίνα Στήριθ, και αγαπημένο χρώμα του Σάουρον, Μορντορροδοκόκκινο.